Πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά στο μέλιος ζου. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια. Όλες οι αρμόδιες αρχές του κράτους εντοπίζουν παρατυπίες και παρανομίες, αλλά σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούν να βρουν λύση για αυτή την ιστορία. Τελευταία εξέλιξη, το αίτημα στο Δικαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όπως απαγορευθεί στον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού λεγόμενου ζωολογικού κήπου η δυνατότητα διατήρησης ζώων στο υποστατικό του. Ενημέρωσαν σχετικά οι υπηρεσίες τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Δίνουμε το λόγο στην Εύη Ξάνθου, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και συντονίστρια Επιτροπής Εσωτερικών και Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του Κινήματος. Κύριε Ξάνθου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Το νέο επεισόδιο στο Μέλιο Ζου προέκυψε με αφορμή δύο αρκούδες. Με αφορμή δύο αρκούδες, αλλά γενικότερα η παρανομία υφίσταται. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει όχι μόνο καθυστέρηση και αναλγησία από τις αρμόδιες αρχές, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν και λύσεις. Αυτή τη στιγμή ξεκινά μια καινούργια διαδικασία για έναν άκρος προστατευμένο είδος, τις καφέτες αρκούδες, οι οποίες μάλιστα χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης. Πότε ήρθα στην Κύπρο, πώς ήρθα στην Κύπρο? Πολύ καλό ερώτημα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε. Ο κύριος Μέλιος έχει διατυπώσει την άποψη μπρος στις υπηρεσίες ότι έχει 5 χρόνια που τις έφερε και οι υπηρεσίες του ζήτησαν απόδειξη. Αυτόν εμείς το μεταφράζουμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες 5 χρόνια τώρα δεν έχουν επισκεφθεί, τουλάχιστον για 5 χρόνια, δεν έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή δεν έχουν κάνει επιτόπια επίσκεψη, ούτε έκτακτη, ούτε και προγραμματισμένη. Άρα οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να μπορούν να ξέρουν ακριβώς πότε ήρθαν οι καφέ αρκούδες. Και δεν προέκυψε η καταγγελία από συγκεκριμένους φιλόζωους που πήγαν με βαριά καρδιά στην περιοχή για να μπορούν να διαπιστώσουν τη σώμαση, τις πληροφορίες που έβλεπαν και παρακολουθούσαν στα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα είχαμε αυτή την πληροφόρηση. Είναι δυνατόν μια κρατική υπηρεσία να πρέπει να αναμένει τους whistleblowers για κάτι τόσο απλό? Ναι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουν δίκιο ότι είναι παράνομο, ότι δεν δικαιούνται να το φέρουν. Ποιος ακριβώς είναι που θα μπει στο κλουβί και θα πάρει την αρκούδα για να την κάνει επίταξη, τέλος πάντων, ναι. να την κατάσχει? Χθες είχα μια υπόθεση. Συγγνώμη. Χθες είχα μια υπόθεση με 4 άγριους σκύλους, ναι, που μπήκαν σε κλουβί με κουνέλια, ναι, και το πρόβλημα μας ήταν ότι δεν υπήρχε κάποιος να μπει στο κλουβί να πάρει τους σκύλους. Ναι. Είναι και πολλά τα θέματα, κύριε Ξανθού. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος χώρος ακόμα λειτουργεί ως ζωολογικός κήπος, μου λένε εδώ ακροατές. Κόβει εισιτήρια. Είναι νόμιμο αυτό, παράνομο, τι είναι? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω αν κόβει εισιτήρια ή όχι. Το κόλπο που είχε βρει όταν του απαγόρευσαν και του πήραν την άδεια για ζωολογικών κήπων το 2017 ήταν ότι μετατράπηκε σε pet shop, μετατράπηκε σε βολητήριο ζώο, ναι, και υποτίθεται ότι υπάρχουν οι επισκέπτες για να μπορούν να δουν σε περίπτωση που θέλουν να αγοράσουν. Τι, θα αγοράσουν αρκούδες, ας πούμε? Αυτός ο χώρος δεν γνωρίζω. Ναι, θα αγοράσουν αρκούδες. Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστια θέματα. Όπως έχω πει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε καταγραφή των ζώων, τα ξενικά αυτά τα είδη, τα οποία δεν είναι τα ζώα συντροφιάς, τέλος πάντων, δεν υπάρχει καταγραφή από πλευράς κτηνιατρικών υπηρεσιών. Να σας πω, γιατί είναι αυτό θέμα, δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο έχει παραλύσει το κράτος σε αυτή την υπόθεση και πόσια διαφορία υπάρχει. Πριν από 2-3 χρόνια που το ξανασυζητούσαμε το θέμα, μας έλεγαν στον αέρα οι αρμόδιοι, κάποιοι αρμόδιοι, ότι μα ο νόμος λέει έτσι, μα αυτό, και κάνουμε αυτές τις ενέργειες, και εκτός αέρα μας έλεγαν ότι δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε τα ζώα, ας πούμε. Δεν υπάρχει, ναι. Αυτή, για να καταλάβετε πόσο πρόβλημα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι στα λιμάνια πρέπει να υπάρχει χώρος κράτησης, γιατί εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, κάποιο πρόβλημα με κάποια ζώα που έχουν εισαχθεί, υπάρχει κάποια νόσος, τέλος πάντων, που θα πρέπει να τα περιορίσουν, ή υπάρχει κάποια παρανομία, οπότε θα πρέπει γιατί να τα κατάσχουν. Μα γιατί επιτρέπεται να έρθουν στην Κύπρο αρκούδες? Γιατί? Ακούστε αυτό. Δεν μιλώ τώρα για αρκούδες. Μιλώ για ζωντανά, δηλαδή livestock. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την υποδομή. Δηλαδή, εάν έρθει φορτίο το οποίο έχει κάποια νόσο ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να τα κατάσχουν, οι δικές μας οι αρχές δεν έχουν τόπο να τα φυλάξουν. Και εμείς έχει τώρα 15 χρόνια που υπάρχει αυτή η οδηγία και παρανομούν, που τους λέμε δημιουργήστε τις εγκαταστάσεις και χρησιμοποιήστε τις
και για τις περιπτώσεις όπου έχουμε προβλήματα με την ευημερία των ζώων. Ναι. Όλο το καλοκαίρι έχουμε καταγγελίες για ζώα, ζώα φάρμας τα οποία εγκαταλείπονται χωρίς επαρκή σκίαση, χωρίς νερό, χωρίς να τους ταΐζουν. Φεύγουν οι ιδιοκτήτες, πάνε διακοπές και αφήνουν τα άλογα, τα γαϊδουράκια. Αυτό είναι δείγμα πολιτισμού μιας χώρας, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και όταν τους λέμε ότι πρέπει να τα κατάσχετε, μας λέμε πού να τα βάλουμε. Ναι. Ωραία, και εγώ ρωτώ τώρα. Εμπαράνομο το τον που κάνει ο Μέλιος. Αλλά δε σκιώδε ακούδε και σκαφέ, τι αν να δε κάνει, μάνα μου. Μα αφού αυτό είναι το θέμα. Αφού θα έβρουν κάποιον να μπει να δε σκιάσει. Ναι, ναι. Αλλά να σα πω και κάτι άλλο. Οι κτηνατρικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τα θέματα ευημερίας των ζώων. Δεν έπρεπε να ελέγξει, ακόμα και αν είναι pet store, δεν έπρεπε να ελέγξει ειδικά για τα και αυτά τα ζώα, εάν υπάρχει συνεργασία τακτική με κτηνίατρο. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να μου στέλνουν φωτογραφίες από μικρά πόνι που έχει το συγκεκριμένο pet shop, να μην πω ζωολογικός κήπος, τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί δεν υπάρχει προφανώς υπηρεσία από κτηνίατρων για να κόψει τα νύχια πάνω στα πόδια τους. Ναι. Και να κάνεις την καταγγελία και να σου λέει, μα ξέρουμε ότι είναι παράνομος. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, τι μπορεί να γίνει? Πρέπει καταρχάς να στηθούν οι δομές για να μπορεί να γίνεται κατάσχεση ζώων όταν... όταν μα αυτό μπορεί, για να στηθούν οι δομές μπορεί να στηθούν μετά από 10 χρόνια. 10 χρόνια πάλι θα το έχουμε εκεί κρυμμένο το κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Έτσι φαίνεται. Ναι. Γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια που συμβαίνει. Να σας θυμίσω ότι είχαμε υπουργό τότε τον Κουγιάλην, υπουργό Γεωργίας, ο οποίος έλεγε: εγώ θα το κλείσω. Και ο κύριος Καδής τα ίδια έλεγε. Και ο κύριος Καδής τα ίδια έλεγε και για πολλά άλλα θέματα έλεγε ο κύριος Καδής. Είδαμε και τα αποτελέσματα αυτής της υπουργικής θητής. Ας ξεκινήσουμε από κάπου και σας λέω. Παραδείγματος χάρη το θέμα με τα σκυλιά χθες, το λύσαμε με εθελοντές. Ναι. Ήρθε ένα εθελοντής εκπαιδευτής σκύλων, μπήκε μέσα και έφερε με το καλό τα σκυλιά, τα οποία έχουν κατασχεθεί από την κοινοτική αρχή. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες αν έχουν, γιατί έχει προκαλέσει ζημιά, αν έχουν σκοτώσει 10 κουνέλια, ας πούμε, μέσα στη συγκεκριμένη την ιδιόκτητη, τέλος πάντων, την περίφραξη. Για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Κυρία Ξάνθου, εδώ λέει ο Τσακωρατής, γιατί δεν τα στέλνουν στο εξωτερικό που υπάρχουν οι σωστές συνθήκες? Υπάρχει αρμόδια υπηρεσία για να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου μεσολάβησαν φιλοζωικές οργανώσεις για να τους φέρουν σε επαφή με ζωολογικούς κήπους που έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να γίνει η μεταφορά. Απλά σας λέω το απλό, το πρακτικό. Οι κτηνιατρικές δεν το κάνουν αν δεν υπάρχει δημόσια πίεση προς τούτο. Ναι. Ακόμη είμαστε μακριά από τη διαδικασία της κατάσχεσης, γιατί αυτόν όλο που έχει ξεκινήσει τώρα, βάρτε 2-3 χρόνια διαδικασίας δικαστικής για να δικαιούνται να πάνε να κάνουν την κατάσχεση. Και όταν και εφόσον αποκτήσουν το δικαίωμα με το δικαστήριο, βάλε κανένα 2 χρόνια από το διαβούλευση για το πώς θα τα διαχειριστούν καλύτερα. Και να είσαστε βασικά κουντούμε τα θέματα παρακάτω. Και να είσαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει και σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης από επαρχιακό δικαστήριο, θα υπάρξει αγωγή προς το ανώτατο από το συγκεκριμένο, ο οποίος θα λέει ότι προσπαθείτε να μου πιάσετε την ιδιωτική μου περιουσία. Επειδή προφανώς τα ζώα είναι ιδιωτική περιουσία και αντίθεται θέμα εάν διαβίουν καλά. Και αυτό θα έλεγα για βασανιστήρια ζώων, μιλώ γενικά, όχι για το συγκεκριμένο θέμα. Βασανιστήρια ζώων, τι έχουμε στην Κύπρο? Πολύ καλό ερώτημα. Εγώ θέλω να ξέρω τι ακριβώς έχουμε για τα βασανιστήρια σκύλων, γιατί ο νόμος άλλα λαλεί, αλλά επί της πράξης άλλο συμβαίνει. Ναι. Που τη στιγμή που δεν μπορείς να τα απομακρύνεις από το χώρο που βρίσκονται, έχεις πρόβλημα. Να σας θυμίσω για τη συγκεκριμένη γάτα που ήταν τέλος πάντων τέταρτης γενιάς άγρια γάτα που είχε προκαλέσει και κάποιο θέμα με ένα μικρό παιδάκι στη Λεμεσό. Ο τρόπος φύλαξης της, γιατί έπρεπε να άμεσα να απομακρυνθεί, επήραμε στο ζωολογικό κήπο Λεμεσού, όπου πέθανε. Ναι. Ο ζωολογικός κήπο Λεμεσού, ο καινούριος υποτίθεται ζωολογικός κήπος που άνοιξε κάτω από τις συνθήκες που άνοιξε, έχει πολύ κακή εξέλιξη τέλος πάντων με τα περισσότερα ζώα του. Και να σας θυμίσω τα νεκρά ζώα που βρήκαμε μέσα στις σακούλες του Δήμου Λεμεσού, πετάμενα μέσα στις λαξιές. Και να μας λέει ο Δήμος Λεμεσού να διερευνήσει τι ακριβώς είναι που συνέβη. Και ακόμα διερευνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ζώα, ας πούμε, δεν ξέρουν πού βρεθήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ξάνθου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.